Γεια σας, ονομάζομαι Σοφία Κυριακού. Θα παρουσιάσω σήμερα την έρευνα που έχω κάνει για το μηδία μας στην τέχνη και θα μοιραστώ τώρα την οθόνη μου για να μπορέσω να δείχνω παράλληλα και ένα PowerPoint το οποίο έχω ετοιμάσει, το οποίο θα συνοδεύει το σκεπτικό μου και την έρευνα που έχω κάνει. Λοιπόν, το μηδία μας στην τέχνη. Ξεκινάω από το γεγονός ότι επέλεξα αυτό το θέμα, γιατί έχουμε καλύψει όλοι το πρόσωπό μας αυτή την περίοδο της πανδημίας με τη μάσκα, που καλύπτει ένα πολύ βασικό εργαλείο επικοινωνίας που ο ανθρώπινος οργανισμός, η ανθρωπίνη κατασκευή είναι φτιαγμένη έτσι το σώμα μας ώστε να επικοινωνούμε και με τις κινήσεις του σώματος και με τις κινήσεις του κεφαλιού, αλλά βασικό εργαλείο επικοινωνίας είναι και τα μάτια, αλλά είναι κυρίως το ομιλόν στόμα. Αυτό είναι το μέσω επικοινωνίας μας. Αυτό λοιπόν το μέσο επικοινωνίας κάνει συσπάσεις, το πρόσωπο, και άλλες φορές γελάει, και άλλες φορές κλαίει. Αυτά είναι τα δύο πολύ ακραία συναισθήματα, τα οποία εκδηλώνουν κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Είναι πάντως και τα δύο τρόποι επικοινωνίας. Το χαμόγελο σχετίζεται με τον ατομικό εαυτό. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε μία σκέψη, γνωρίζουμε κάτι είναι για μας, μπορεί να είμαστε και μόνοι μας και να χαμογελάμε. Δεν απαραίτητο, δηλαδή, να το χρησιμοποιήσουμε το χαμόγελο για να επικοινωνήσουμε, αλλά μπορεί όμως να είναι και μία επικοινωνία με τον εαυτό μας. Εδώ το κατατάσσω το ατομικό εαυτό σε σχέση με το χαμόγελο. Το συλλογικό εαυτό, όταν κάποια ομάδα έχει κερδίσει κάπου ή κάτι κάνουν όλοι μαζί και αυτό τους φέρνει χαρά, αποδίδει, όπως επίσης και τα αντίθετα συναισθήματα μπορεί να φέρει θλίψη. Να υπάρχει θλίψη σε μια ομάδα. Εκεί μιλάμε για την αντίθετη περίπτωση. Επίσης το χαμόγελο με τον κοινωνικό εαυτό, που σχετίζεται με τον κοινωνικό εαυτό, δηλαδή είναι, όπως είπαμε, μέσω επικοινωνίας. Εκεί σχετίζεται με τον κοινωνικό εαυτό. Είναι μέσω επικοινωνίας. Και μάλιστα έχει και πολλές προεκτάσεις που παλιότερα εκφράζονταν και με τις γιορτές, τα πανηγύρια, δηλαδή ένα χαμόγελο κοινωνικό αφορούσε ένα γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα χαμόγελο που αφορά ένα κοινωνικό σύνολο, που είναι ουσιαστικά το χαμόγελο που βλέπουμε στα emoji, που κάθε φορά εκφράζει και κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε ότι είναι ένα παγιωμένο χαμόγελο. Έχουμε όλοι εξοικειωθεί μαζί του. Δεν ξέρω αν είναι θετικό αυτό ή αρνητικό. Αυτό ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί από μόνος του. Πάντως εκφράζει πάρα πολλά. Δηλαδή, με το ίδιο χαμόγελο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε παρακάτω στην επόμενη διαφάνεια πως αυτό το ίδιο πάλι χαμόγελο έχουν βρει οι ειδικοί να εκφράζεται και με άλλες τέτοιες φάτσες που έχουν διευρύνει κάπως τον τρόπο επικοινωνίας του συγκεκριμένου χαμόγελου. Βλέπουμε ότι άλλες φορές είναι χαρούμενο, άλλες φορές περήφανο, άλλες φορές μπορεί να εκδηλώνει χαρά, ντροπή, κάποιες άλλες φορές να εκδηλώνει αρνητικά συναισθήματα.
όπως η ηρωνία ή να είναι επικριτικό. Έτσι βλέπουμε διάφορες εκδοχές του χαμόγελου και πώς αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με το ίδιο χαμόγελο. Με λίγες διαφορές στην καμπυλότητα ουσιαστικά που δίνει την έκφραση. Βλέπουμε στα emoji περισσότερο να δείχνεται και από τα μάτια το συναίσθημα, αλλά κυρίως από το στόμα. Αν το στόμα είναι σε θεία γραμμή, είναι αβέβαιο το συναίσθημα. Μπορεί να δείχνει και σκέψη, μπορεί να μην δείχνει κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Αλλά όταν είναι, όπως το ξέρουμε και από μικρή που ζωγραφίζουμε, όταν η καμπύλη είναι προς τα πάνω, εκδηλώνει χαρά. Αν πηγαίνει προς τα κάτω, εκδηλώνει λύπη. Το γέλιο, ωστόσο, όπως είπαμε, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας που μας βοηθάει να είμαστε κοινωνικοί. Και αυτό το αποδεικνύουν πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, οι κούροι. Και σε έρευνα που έχω κάνει, αλλά και με παρατήρηση δική μου, μέσα από παρατήρηση και καθώς έχω συνδέσει και κάποιες πληροφορίες τις οποίες έχω πάρει, βλέπω ότι αυτό το χαμόγελο σχετίζεται πάρα πολύ με την κίνηση επίσης που κάνει ο κούρος με τον βηματισμό του σώματός του. Θα το εκφράσω αυτό και λίγο και στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα συναίσθημα λοιπόν το γέλιο που μας φέρνει πιο κοντά, μας βοηθάει να δεθούμε. Είτε είναι κάτι πραγματικά αστείο είτε όχι. Όταν γελάς με τους ανθρώπους δείχνεις ότι σου αρέσουν. Συμφωνείς με αυτούς, ότι είσαι ομάδα με αυτούς. Το γέλιο είναι δείκτης της δύναμης μιας σχέσης. Εκδηλώνει λοιπόν σχέση. Το χαμόγελο, ακόμα και με τον εαυτό μας, το ατομικό χαμόγελο, πάλι τη σχέση με τον εαυτό μας εκδηλώνει. Βλέπουμε εδώ λοιπόν το χαμόγελο των κούρων, το οποίο ταυτόχρονα με αυτό το μηδίαμα που κάνουν, έχουν έναν βηματισμό στα πόδια τους, το οποίο μπορούμε να φανταστούμε την προηγούμενη στάση που είχε το πόδι τους, που ήταν τη στάση προσοχής. Λοιπόν, όταν κάποιος δείχνει μέσω του έργου τέχνης αυτόν τον βηματισμό, θέλει να εκφράσει την κίνηση προς την κοινωνία. Δηλαδή, όταν κανείς φεύγει από τον ατομικό εαυτό και εκδηλώνεται μέσα στην κοινωνία με τον κοινωνικό εαυτό. Παράλληλα, με αυτόν τον βηματισμό εκδηλώνεται και το χαμόγελο της επικοινωνίας που βρίσκεται στο πρόσωπο του εκάστοτε κούρου, γιατί είναι πολλοί κούροι αυτοί που σώζονται και είναι ακριβώς οι ίδιοι, δηλαδή ο βηματισμός ταυτόχρονα με αυτό το μηδίαμα. Αυτή η διαπίστωση ήταν και η αφορμή του να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο και ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαριάννα τη Χρυσικάκου, που ήταν και η αφορμή μέσα από τις συζητήσεις μας το να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και να μιλάω για κάτι που με απασχολεί χρόνια, που είναι αυτή η έννοια του χαμόγελου μέσα από την ιστορία της τέχνης, που ήρθε ο καιρός να εκδηλωθεί μέσα από μια στέρηση ουσιαστικά. Εφόσον φοράμε τις μάσκες, κρύβουμε τη χαρά μας. Κρύβουμε αυτήν την μη λεκτική επικοινωνία. Γιατί είναι λεκτική, αλλά ουσιαστικά δεν παράγει
Λόγο. Είναι, δίνει το μήνυμα μέσω των συσπάσεων που κάνουν οι μύες του προσώπου. Και αυτό φυσικά είναι μία άλλη μορφή επικοινωνίας. Πολύ σημαντική, εξίσου σημαντική. Και έτσι μέσα από μία στέρηση ήταν το έναυσμα για μένα να μιλήσω για κάτι που με απασχολεί χρόνια. Και παρατηρώ χρόνια. Γιατί χρησιμοποιώ το χαμόγελο σε αρκετά έργα μου, παρατηρώντας το χαμόγελο μέσα από την ιστορία της τέχνης. Το κλάμα είναι ο πρωταρχικός τρόπος επικοινωνίας ενός βρέφους. Ενώ το γέλιο αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Είναι και τα δύο τρόπους επικοινωνίας, και το κλάμα και το γέλιο. Το γέλιο το έχει ανάγκη ο άνθρωπος και είναι μια σημαντική εκφραστική διαδικασία. Μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο ισχυρό εργαλείο είναι, όταν μέσα σε έναν λόγο που θέλει κάποιος να εκφέρει σε ένα κοινό, σε ένα μεγαλύτερο σύνολο, αν χρησιμοποιήσει στο λόγο του κάποιο αστείο και προκαλέσει το γέλιο του κοινού, τότε είναι πιο πιθανό να είναι πετυχημένος ο λόγος του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα για το πόσο ισχυρό εργαλείο είναι το γέλιο. Εδώ βλέπουμε ένα γέλιο το οποίο προέρχεται μέσα από παραμύθια, από το παραμύθι, από ένα συγκεκριμένο παραμύθι, από το χώρο του παραμύθιου, δηλαδή της Αλικής της χώρας των θαυμάτων. Στην κάτω φωτογραφία έχω βάλει την Αλίκη την ώρα που πάει να μπει μέσα στην κουνελότρυπα, που είναι να αλλάξει δηλαδή κατάσταση και από μία συνειδητή κατάσταση θα πάει σε μία πιο ονειρική, πιο ασυνείδητη. Όλα είναι ρευστά σε αυτόν τον κόσμο, τον ονειρικό. Το μόνο που είναι στάσιμο και παγωμένο είναι αυτό το χαμόγελο του γάτου. Αυτός ο γάτος λοιπόν, ο οποίος υπερίπταται και είναι και πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο παρατηρητής του υποσυνειδήτου και ουσιαστικά και ο ατομικός παρατηρητής της Αλίκης, ο οποίος εκδηλώνεται με αυτό το χαμόγελο του γάτου. Είναι σε μια επικοινωνία και όταν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή η Αλίκη μέσα σε αυτόν τον ρευστό κόσμο. Το χαμόγελο λοιπόν τη βοηθάει, είναι η ενθύμηση της συνείδησης, μπορούμε να πούμε. Εδώ δίνω λίγο την εκδοχή του σουρεαλισμού και το πώς αυτή η ρευστή κατάσταση που φέρει η τέχνη, η ανοιχτή φόρμα ουσιαστικά της τέχνης, αλλά και των παραμυθιών, των μύθων, πόσο πολύ ανοίγει τους ορίζοντες ενός μυαλού και το οθεί να είναι πιο ευέλικτο και να το κάνει και πιο δημιουργικό επίσης. Εδώ λοιπόν, αν υπάρχει ταυτόχρονα και η συνείδηση, γιατί κάθε φορά το ασυνείδητο μας φέρει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ή απλά να το παρακολουθούμε χωρίς να ουσιαστικά να αφήνουμε το συναίσθημα να είναι αχαλήνωτο, τότε μπορεί να μας φέρει και μεγάλη επίγνωση. Ουσιαστικά, το γέλιο σε δύσκολες καταστάσεις μπορεί να απαλύνει τον πόνο μας και να στείλει ενδορφίνες στις φλέβες μας και να νιώσουμε καλύτερα. Σαρώσεις στον εγκέφαλο έχουν εξετάσει τον τρόπο που αυτός ανταποκρίνεται σε κάθε είδος γέλιου. Το οποίο
Έχει παρατηρηθεί ότι είναι μιμητικό και ότι είναι και μεταδοτικό. Δηλαδή, μπορεί να κάποιος να μην είναι σε καλή κατάσταση, αλλά επειδή βλέπει τους άλλους να γελάνε, να του το μεταδώσουν και να γίνει καλύτερα, να φτιάξει η διάθεσή του. Επίσης, κάτι άλλο που βλέπουμε είναι ότι ένα αμήχανο γέλιο μπορεί πολλές φορές να κρύβει κάποιο κίνητρο από κάτω, όπως επίσης ένα αμήχανο γέλιο μπορεί να προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την αμήχανη κατάσταση που μπορεί να υπάρχει από τον συνομιλητή. Πόσο είναι ενηγματικό, πόσο είναι ένα χαμόγελο ενηγματικό? Να δούμε λίγο τα ενηγματικά χαμόγελα, ότι σχετίζονται με τις συσπάσεις του προσώπου και τι θεωρούμε ενηγματικό χαμόγελο όταν προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε. Αν κρύβει από πίσω κάποιο μυστικό, κάτι ατομικό, κάτι το οποίο αφορά το σύνολο. Κάθε φορά δηλαδή ένα χαμόγελο κάτι δείχνει. Είναι μία άλλη έκφραση. Ένα ντροπιασμένο χαμόγελο, δηλαδή ένας άνθρωπος που ντρέπεται και χαμογελάει, ταυτόχρονα κοκκινίζει κιόλας. Είναι και αυτό μία ένδειξη της ντροπής. Ένα χαμόγελο που περιφρόνησης έχει ταυτόχρονα και το κεφάλι να πηγαίνει λίγο προς τα πάνω. Το χαμόγελο ενός κρυμμένου μυστικού υπάρχει με τον τρόπο ενός μη διάματος που έχει και τη βλεμματική ουσιαστικά επικοινωνία. Το χαμόγελο της κακοβούλης χαράς, επίσης βλεμματική επικοινωνία και χαμόγελο. Το ψεύτικο χαμόγελο μπορεί να είναι το χαμόγελο ενός κλόουν, το χαμόγελο που δεν μας δίνει πολλά στοιχεία, αλλά κρύβει περισσότερο. Ένα τέτοιο χαμόγελο ήταν και το χαμόγελο στην ταινία που έγινε τόσο πολύ δώρο στο Τζόκερ, που ουσιαστικά δείχνει ένα χαμόγελο του ήρωα που το βάφει κάθε μέρα να είναι παγιωμένο στο πρόσωπό του, αλλά ουσιαστικά από μέσα του καταραίει. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν αποκαλύπτεται στους συνανθρώπους του, αλλά μόνο με τη μορφή βίας αποκαλύπτεται, γιατί φτάνει στην άλλη όχθη, ουσιαστικά. Είναι η άλλη όχθη του νομίσματος, όπως είπαμε, το χαμόγελο πολλές φορές. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο χαμόγελο, που είναι το χαμόγελο του πολεμιστή, ενός σπαρτιάτη πολεμιστή, ο οποίος έχει ένα μυστηριώδες μηδίαμα. Πολλοί το εκφράζουν ως το χαμόγελο απέναντι στο θάνατο. Σύμφωνα με το βίο των Σπαρτιατών, αποδίδουν αυτό το χαμόγελο του πολεμιστή ως το χαμόγελο απέναντι στο θάνατο. Είναι ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό χαμόγελο, γιατί φαίνεται σαν αυτός ο στρατιώτης που εκφράζει αυτή την, που έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την ιδέα του θανάτου, αλλά και τον ίδιο τον θάνατο αυτό καθεαυτό, πόσο θαραλέα το αντιμετωπίζει ως σπαρτιάτης. Εδώ το χαμόγελο ως κάθαρση. Βλέπουμε ότι το χαμόγελο, όπως υπάρχει στο θέατρο, εκφράζεται με την κωμωδία πολλές φορές και με την τραγωδία φυσικά. Και οι δύο περιπτώσεις είναι κάθαρση. Η ακραία μορφή γέλιου, όπως η ακραία μορφή της μίμησης βέβαια, έτσι, του δράματος, φέρει και την κάθαρση.
φέρει δηλαδή τον άνθρωπο χωρίς τα πέπλα τα οποία καλύπτουν τα συναισθήματά του. Καλύπτουν την ουσία του την ίδια μέσα από αχαλήνωτα συναισθήματα. Αυτή η κάθαρση βοηθάει στο να χαλιναγωγήσει κανείς αυτά τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να μην έχει ορίσει κανείς. Το θέατρο βοηθάει αυτό, σε αυτό το τομέα, δηλαδή το να ορίσει ο άνθρωπος τα συναισθήματά του, να τα δει σε ακραία μορφή και να τα χαλιναγωγήσει, να τα φέρει σε πιο χαμηλές, σε πιο χαμηλά επίπεδα. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα άλλο χαμόγελο από το έργο του Γκόγια, ο Ενταφιασμός της Αρδέλας. Είναι ένα αγαπημένο μου έργο, κάνει και εγώ ένα έργο αναφορά σε αυτό το χαμόγελο. Ουσιαστικά αυτό το χαμόγελο είναι πάλι, σχετίζεται λίγο με το χαμόγελο του γάτου στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Η ιστορικός τέχνης, όταν έκανα, όταν ήμουν και εγώ φοιτήτρια, μας έλεγε ότι αυτό το χαμόγελο ενδεχομένως να εκφράζει και το χαμόγελο της μοίρας των ανθρώπων που διασκεδάζουν από κάτω. Είναι ένα έθιμο στην Ισπανία, όπου ουσιαστικά εκδηλώνει το τέλος του χειμώνα και ουσιαστικά έρχεται η Σαρακοστή, που συμβολίζει τον εξαγωνισμό της ψυχής και παίρνει τον άνθρωπο σε μια άλλη κατάσταση. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια φρενίτιδα ουσιαστικά με αυτές τις μάσκες, όπως έχουμε και εμείς εδώ τις απόκριες. Κάθε άνθρωπος εκδηλώνει διαφορετικές προσωπικότητες. Συνδέονται όλα αυτά μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι, όμως από πάνω πάλι μέσα αυτόν τον παραλογισμό, τη ρευστότητα που είδαμε και στο παραμύθι, τώρα τη βλέπουμε να εκφράζεται και στον ανθρώπινο βίο, υπάρχει ένα χαμόγελο από πάνω του παρατηρητή, που ουσιαστικά όλοι έχουμε μέσα μας. Όλοι εκφραζόμαστε με αυτόν τον παρατηρητή. Είμαστε σε συνεχή διάλογο με αυτόν τον παρατηρητή και είναι και ουσιαστικά αυτό που θα μας φέρει και λίγο έξω από τα γεγονότα για να τα δούμε από μακριά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον απολογισμό των γεγονότων που μας απασχολούν. Που όταν διαδραματίζονται και δεν έχουμε πάρει απόσταση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα χαμόγελο το οποίο είναι παγωμένο. Για μένα, ενώ είναι ένα ακτιβιστικό χαμόγελο, μια ακτιβιστική μάσκα, πάντα μου προκαλούσε τρόμο. Ό,τι κρύβει το πραγματικό αυτό, όπως είπαμε, τις σπάσεις του προσώπου, όπως και τώρα η μάσκα, πολλές φορές προκαλεί τρόμο. Ειδικά στα μωρά, στα παιδάκια, που έχουν αρχίσει και να το αντιλαμβάνονται και ως αυτό να είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το άσχημο σε αυτή τη γενιά που είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα. Ότι δεν βλέπει τις σπάσεις που κάνει το πρόσωπο, δεν βλέπει το χαμόγελο, δεν βλέπει μόνο στα οικεία του πρόσωπα, όμως με τον κοινωνικό εαυτό τι γίνεται. Εκεί υπάρχει μια ένσταση και ακόμα περισσότερο όταν τα παιδιά συναναστραφούνται και μεταξύ τους, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό το να βλέπουν τι συναισθήματα κυριεύουν, τι συναισθήματα εκφράζονται. Έτσι λοιπόν, ότι κρύβεται πίσω από μάσκα έχει ένα ερωτηματικό, δεν έχει την αλήθεια, είναι λίγο ψεύτικο. Εδώ βλέπουμε ένα έργο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, που είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και βλέπουμε πάλι το μηδίαμα. Ένα μηδίαμα
μιας εσωτερικής κατάστασης που έχει πάλι ένα ενηγματικό χαρακτήρα. Βοηθάει βέβαια το χέρι, αν το χέρι ήταν προς τα κάτω, να καταλαβαίναμε ότι πάλι αφορά κάποιο παρατηρητή προς τα πάνω. Πάλι αφορά μια επίγνωση, πάλι αφορά τη σοφία, κάτι που παίρνει απόσταση από τα τεκτενόμενα. Τον άνθρωπο που γνωρίζει, που είναι σοφός, που έχει επίγνωση. Όλα αυτά αποδίδονται στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή, μέσα από την πινελιά του Λεωνάρντου Νταβίντσι. Βλέπουμε επίσης το φως που υπάρχει σε αυτό το πίνακα, πώς βγαίνει το φως μέσα από το σκοτάδι, την αντίθεση που έχει το φως με το σκοτάδι, και μέσα από αυτό το φως έρχεται μαζί και η επίγνωση αυτού του μηδιάματος. Το γεγονός ότι δείχνει προς τα πάνω και ότι είναι νέος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ενώ δεν το βλέπουμε γενικότερα να απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο, δείχνει ότι τη διαφορετική έκβαση, τη διαφορετική τοποθέτηση του Λεωνάρντου Νταβίντσι με την ουσία του Ιωάννη του Βαπτιστή και με τη σύνδεσή του με τη γνώση, με το τι ήθελε να εκφράσει μέσω της ζωής του και μέσω της παρουσίας του. Εδώ βλέπουμε ένα διαφορετικό ενηγματικό χαμόγελο που είναι σε όλους μας γνωστό, της Μόνα Λίζα, που ουσιαστικά έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος πάνω στο συγκεκριμένο χαμόγελο. Ερευνητές έχουν γραφτεί κείμενα, τι ήθελε να πει, τι δεν ήθελε να πει. Τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες και μέσα από μία έρευνα που έγινε συγκλίνουν στο γεγονός ότι απεικονίζει μία γυναίκα η οποία ήταν εγκυμονούσα. Έβαλαν το χαμόγελο, δηλαδή το σάρωσαν και είδαν ότι αυτό το χαμόγελο συμπίπτει με γυναίκες που είναι έγκυες και έχουν ένα μυστικό ουσιαστικά ευχάριστο για τον εαυτό του. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα χαμόγελο ατομικό, έτσι. Αν αυτό το χαμόγελο, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί ότι ήταν όντως εγκυμονούσα, αυτό το υποθέτουμε. Όμως ένα πολύ σημαντικό πόρισμα το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι αυτό το χαμόγελο συνδέεται με τον ατομικό εαυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι ουσιαστικά αυτή η γυναίκα ξέρει για τον εαυτό της. Ξέρει η ίδια για τον εαυτό της, που εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ενώ αντιθέτως αυτή η γυναίκα εδώ, του Ρούμπεν, έχει ένα μυστικό το οποίο θέλει να το μοιραστεί μαζί μας. Είναι δηλαδή ένα μυστικό το οποίο με το ζώο το κρατάει. Φαίνεται δηλαδή πώς προσπαθεί με την έκφραση που δίνει μέσα από τα μάτια, με την κίνηση που κάνει με το χέρι, ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ξέρει κάτι και πάει να ανοίξει το στόμα της να το πει. Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ, γιατί εν αντιθέση με την Μόνα Λίζα, η Μόνα Λίζα κάθεται στοϊκά εκεί που είναι και κάτι έχει για τον εαυτό της, ενώ η γυναίκα, η Ιζαμπέλα Μπραντ, εδώ, έτσι ονομάζεται η συγκεκριμένη κυρία, έχει κάτι που θέλει να μας το πει. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Οι θετικές εκδοχές του γέλιου είναι και αυτές που είναι θεραπευτικές. Γιατί οι ορμόνες που εκρίνονται είναι πηγαία θεραπευτικές και βοηθάν τον άνθρωπο να είναι σε καλή κατάσταση. Το γέλιο λοιπόν είναι θεραπεία. Είναι αντίσταση, είναι άμυνα, εκτόνωση για μια επιτυχία
ή και αποτυχία, γιατί μπορούμε να πάρουμε μια αποτυχία με χαρούμενη διάθεση. Έχασα και τι έγινε, σκάσε ένα χαμόγελο και τελείωσε. Το γέλιο ως ευχαρίστηση, το γέλιο ως γνώση, το γέλιο ως χαρά, ως διασκέδαση, ως εκδήλωση του έρωτα. Εδώ θέλω να σταματήσω λίγο, ας πω όμως και τα άλλα, ως εκπλήρωση και ως αγάπη. Ως εκδήλωση του έρωτα, λοιπόν. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ζευγάρια, οι δύο άτομα που θέλουν να γίνουν ζευγάρι, αυτό που κάνουν πάρα πολύ είναι γελάνε. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας δύο ατόμων του να έρθουν πιο κοντά, του να εκδηλώσουν το ένα στο άλλο ότι αισθάνονται καλά, ότι περνάνε καλά σε αυτή τη σχέση και ότι θα ήθελαν να είναι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, στοιχείο για την εκδήλωση του ανθρώπου. Είναι πολύ δυνατό εργαλείο και να τελειώσω τώρα με αυτή τη μάσκα που έχουμε φορέσει όλοι μας και είναι ουσιαστικά η μάσκα που κρύβει αυτό τον δυναμισμό μας, της επικοινωνίας, του κοινωνικού εαυτού. Μας έχει εν αντιθέσει δηλαδή με τον κούρο που βλέπουμε να κάνει το βήμα προς τα μπροστά, η ανθρωπότητα τώρα βλέπουμε ότι κάνει το βήμα προς τα πίσω. Σαν να μας παίρνει το γέλιο μας κάποιος, ο ιός, ο αόρατος εχθρός, αυτός που ουσιαστικά έχει αλλάξει τη ζωή μας για μας τον έναν τελευταίο χρόνο. Ελπίζω να φύγουμε γρήγορα από αυτή την κατάσταση, γιατί θα αλωτριωθούμε. Είναι πολύ ένας σημαντικός φόβος αυτός και μας γυρίζει πίσω. Πραγματικά, όταν θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια, ελπίζω να έχουμε την επίγνωση να ξανακάνουμε πάλι το βηματισμό προς την κοινωνία με μεγαλύτερη σοφία, με μεγαλύτερη... μετά τη στέρηση φυσικά αυτών των επικοινωνιών θα υπάρξει μεγαλύτερη επιθυμία, έτσι. Να έχει σύνευση αυτή η επιθυμία της επικοινωνίας και να γίνει με ουσιαστικό τρόπο. Αυτή είναι η ευχή μου και εύχομαι επίσης καλή συνέχεια στο συνέδριο και ευχαριστώ πολύ για αυτή την φιλοξενία και την δυνατότητα να είμαι μαζί σας. Και πάλι εύχομαι καλή συνέχεια.